Πάμε τώρα να δούμε 10 μύθους που εκνευρίζουν εσάς τους διαιτολόγους και θα τα δούμε γρήγορα όπως καταλαβαίνεις Παναγιώτη Ζήση. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κάρτες μας. Μας εκνευρίζουν γιατί δεν είναι επιστημονικά δεδειγμένοι, έτσι, δεν έχουν αποδειχθεί και γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Οι υπερτροφές λοιπόν πρέπει να είναι εξωτικές και ακριβές, όχι απαραίτητα. Η Ελλάδα έχει πολλές υπερτροφές. Δίνω εδώ πέρα παραδείγματα, το ελαιόλαδο, τα αμύγδαλα, τα φιστίκια υγιεινής, τα άγρια χόρτα, το τσάι του βουνού. Είναι λίγες από τις πολλές υπερτροφές που έχει η Ελλάδα και δεν χρειαζόμαστε κάτι εξωτικό και κάτι ακριβό. Το να είναι αδύνατος κάποιος σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και υγιεινής. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρβαροι και έχουν μια καλή υγεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αδύνατοι και παρόλα αυτά οι βιοχημικές τους εξετάσεις είναι διαταραγμένες. Αν πίνει ένα κουβά αλκοόλ κάθε μέρα και καπνίζει και είναι αδύνατος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιής, προφανώς. Οι αποκλειστικά χορτοφάγοι δεν παίρνουν αρκετή πρωτεΐνη, οι vegans δηλαδή. Θα πρέπει να συνδυάσουν διάφορα φυτικά τρόφιμα, όπως τα όσπρια και τα δημητριακά, έτσι ώστε να πάρουν την απαραίτητη πρωτεΐνη την οποία χρειάζονται και αυτό με τη βοήθεια ενός διαιτολόγου που θα τους δώσει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Πρέπει να αποφεύγετε τα ζάχαρα, ακόμα και αυτά των φρούτων. Υπάρχει διαφορά λοιπόν μεταξύ της ζάχαρης που υπάρχει στα κατεργασμένα τρόφιμα και μεταξύ της φρουκτόζης ή της ζάχαρης που υπάρχουν στα φρούτα. Τα φρούτα δεν μας δίνουν μόνο ζάχαρη, μας δίνουν και βιταμίνες, μας δίνουν και φυτικές ίνες, επομένως είναι πάρα πολύ ωφέλιμα. Η σόγια λοιπόν είναι γεμάτη γυναικείες ορμόνες. Η σόγια περιέχει φυτοϊστρογόνα που γομοιάζουν με τα ιστρογόνα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν αποκτά λοιπόν κάποιος γυναικεία χαρακτηριστικά όπως γυναικομαστία για παράδειγμα τρώγοντας σόγια, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες πρέπει να τους αποφεύγουμε για να χάσουμε βάρος. Αυτό το μύθο πλέον το ξέρουμε και τον απαντούμε. Δεν φοβόμαστε τους υδατάνθρακες, αρκεί αυτοί να είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή να είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες όπως είναι τα προϊόντα ολικής άλεσης και θα πρέπει ιδεατά σε ένα πιάτο να καλύπτουν περίπου το 1 τέταρτο του πιάτου. Το μισό να είναι τα φρούτα και τα λαχανικά και το 1 τέταρτο οι πρωτεΐνες. Στον 7ο μύθο, η δίαιτα των μοντέλων και των celebrities δουλεύει και για μένα. Η λέξη κλειδί, όπως γράφω εδώ πέρα, είναι η εξατομίκευση. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, άρα δεν δουλεύουν όλες οι δίαιτες για τον καθένα. Η φυσική ζάχαρη δεν μετρά σαν ζάχαρη. Εννοούμε το μέλι ή το σιρόπι αγάβης που είναι πολύ στη μόδα ή το σιρόπι σφενδάνου. Αν πούμε ότι έχει περίπου τις ίδιες θερμίδες όλα αυτά με τη ζάχαρη, απλά με το μέλι, για παράδειγμα, έχουμε και κάποια παραπάνω θρεπτικά συστατικά όπως διάφορα ιχνοστοιχεία. Πάμε και στις δύο τελευταίες κάρτες. Τρόφιμα υψηλά σε λιπαρά είναι ανθυγιεινά, όχι απαραίτητα. Δίνουμε έμφαση στα υγιεινά λιπαρά, κυρίως στα μονοακόρεστα και στα πολυακόρεστα ω3 και ω6. Και σας δίνω παραδείγματα μονοακόρεστων και πολυακόρεστων. Και μάλιστα τα λιπαρά προκαλούν κορεσμό, άρα μας βοηθούν έτσι ώστε να γεμίσουμε λίγο περισσότερο το στομάχι μας. Και πάμε και στην τελευταία. Η μίξη υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπαρών σε ένα γεύμα κάνει κακό στην πέψη. Η διαδικασία της πέψης λοιπόν στο στομάχι είναι η ίδια, δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το μακροθρεπτικό συστατικό. Πρέπει να έχουμε ποικιλία τροφών και ποικιλία θρεπτικών συστατικών για να καλυπτόμαστε καθημερινά. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ζήση.